ψηλά λόγια που έχουμε ιδέες. Μα ολό. Έφερε ψαλίδι να έτσι. Και λάω και εγώ να με πάλι καμία φόλεμα. Φόρεμα, είσαι η μόνη. Έβαλα εγώ, αλλά δεν δικό μου φουστάνι. Αλλά και να κόψεις, φίλε μου, ένα λεπτό. Ξέρω ότι έχω να κάνουμε ιδέες. Φορείς κάτι άλλο μέσα. Φαντάζεστε πως σήμερα ξέχασα να κόψω κάτι. Βούραν τη μέσα στο να σκόψεις και να λέω και τι ωραία ιδέα που κόφκουν τα παντελόνια του και τα ρούχα του. Συγγνώμη ρε παιδιά, πρέπει να κόψουμε κάτι δηλαδή. Πόσο της έκοψε την φούστα. Χριστάνα, ξαναδείτε το βίντεο εντωμεταξύ, γιατί πήρα σας κάπα αλλού, βούραν τη μέσα στούκιο και κόφηκε τη φούστα της έντυπης ο Βαρμπλώτα αυτή τη στιγμή. Αλλά και εμείς άρεσκε, εντύπης έκοψε. Ο Τζον την Εύα, έτσι λοιπόν, βούρουσε τη μέσα στο στούκιο. Ο Τζον έκοψε τη φούστα της Εύας. Ναι. Α, καλέ, την εξέθεσε την κοπέλα. Ναι. Α, παιδιά, δηλαδή, της έκοψε. Μετά ο τηλεοπτικός σταθμός βγήκε και ζήτησε συγγνώμη. Φαντάζομαι ότι ήταν συμπαρουσιαστές μετά από τούτο. Όχι, γενικά είναι πάλι πλέον το σταθμό νομίζω. Όχι, όχι, είπα συγγνώμη, αλλά πάνω ότι ήταν μια πλάκα που κάνουμε μεταξύ μας. Του έκανε και αυτή την προηγούμενη εβδομάδα, όπως σας είπα, το κόψε λίγο το παντελόνι του. Αλλά αυτός, ρε παιδί μου, το φόρεμα της το κοντό, πόσο να της το κοντίνεις. Άμα αυτά τα πράγματα θα κάνουν μπροστά στις κάμερες. Φορφαβόρ, Αντώνιο του λέει, σε παρακαλώ, Αντώνιο. Αντώνιο. Αντώνιο, ναι. Χαμογελά ακόμα όμως, μπράβο της, χαρά στην ψυχραιμία.